Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζει η Νίκη Παπάζογλου, εγώ δηλαδή, και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς. Γεια σου Δημήτρη. Νίκη. Γεια σου Νίκη. Λοιπόν, εδώ πώς το λένε, δεν βγάλαμε επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα λόγω τεχνικών ζητημάτων, θα έλεγα. Τελείως. Δηλαδή εκεί που ήμουνα δεν είχε καλό ίντερνετ. Μεγάλη συζήτηση πλέον, εντάξει. Στην περιφέρεια είναι πιο απαραίτητο από ότι στην Αθήνα, εκεί έχω καταλήξει. Έχουμε όμως αρκετά να πούμε. Έχουμε πολύ ωραία συνέντευξη, δηλαδή και διαφορετική, θα έλεγα. Και να μην μακρηγορούμε, να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη. Τι Να λες? ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, να φέρω μέσα εδώ στο studio, στο Zoom studio, στο virtual studio του Απλά Ψηφιακά, τον Αλέξανδρο Σοφιανόπουλο, ο οποίος ελπίζω να μας ακούει. Αλέξανδρος. Ναι, με ακούτε? Ναι. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σου Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε Καλή πολύ που σας είσαι ημέρα. μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Καλή. Σοφιανόπουλος, επειδή δεν έκανα τις συστάσεις, είναι ο Chief Operating Officer στον όμιλο ΓΕΠ. Πολύ Οπότε σωστά. έχουμε λίγο διαφορετικό σήμερα podcast, να πούμε. Δηλαδή θα μιλήσουμε για ψηφιακές τεχνολογίες σε άλλα κομμάτια από αυτά που συνήθως συζητάμε. Οπότε και σε ευχαριστούμε πολύ Αλέξανδρε που είσαι μαζί μας. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή αν μπορείς λίγο να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι η ΓΕΠ, με τι ακριβώς ασχολείται, για να μπούμε στη συζήτηση. Καλημέρα Νίκη, καλημέρα Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι λίγο σήμερα εδώ, έτσι ώστε να γνωριστούμε καταρχήν και να συστήσω και τον κόσμο στον κόσμο της ΓΕΠ. Η ΓΕΠ σαν εταιρεία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στην Ελλάδα, με παρουσία που μετράει 20 χρόνια ζωής πλέον, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3.000 πελάτες που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς. Η φιλοσοφία και το όραμά μας είναι να δομήσουμε την κουλτούρα υγείας, ασφάλειας και το well-being στον εργασιακό περιβάλλον ως ένα από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης των εταιριών. Θεωρούμε δεδομένο και μη διαπραγματεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια για κάθε εργαζόμενο, προσβλέποντας παράλληλα στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της εργασιακής ζωής, την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους. Η ΓΕΠ έχει σαν αποστολή να καθοδηγήσει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται την επαγγελματική ασφάλεια ο επιχειρηματικός κόσμος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με 24 χρόνια παρουσία λοιπόν στην αγορά και όντας leader του κλάδου υγείας και ασφάλειας, ανοίγουμε το εύρος των υπηρεσιών μας προς νέες κατευθύνσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες της ψηφιακής υγείας, υπηρεσίες νευροεπιστήμης, υπηρεσίες υποστήριξης εργασιακών πρακτικών όπως είναι το whistleblowing, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε την υποστήριξη παραδοσιακών υπηρεσιών όπως είναι αυτή του γιατρού εργασίας, του τεχνικού ασφαλείας και εκπώνηση πληθώρας τεχνικών μελετών που υποστηρίζουν από κατασκευαστικά έργα μέχρι κανονικά εγκατεστημένες εγκαταστάσεις, προασπίζοντας την υγεία, την ασφάλεια εξοπλισμού και ανθρώπων που είναι και το πολυτιμότερο asset κάθε επιχείρησης. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μας έδωσες έτσι μια πολύ ικανοποιητική εικόνα για το τι κάνει και με τι ασχολείται. Τώρα θέλω να μας πεις όμως λίγο πώς εμπλέκονται οι ψηφιακές τεχνολογίες μέσα σε όλο αυτό. Έκανες κάποιες μικρές ψηφιακές αναφορές, αλλά θέλω να το σωστά. κάνουμε λίγο πιο σαφές. Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η νέα εποχή στην υγεία και την ασφάλεια εργασίας χαράσσεται με την υλοποίηση τεχνολογικών πρωτοβουλίων, που αναβαθμίζει σε νέα επίπεδα την ικανότητα λήψης αποφάσεων και την απόδοση απευθείας προνομίων τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο σύνολο, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με όραμα λοιπόν την ανάδειξη του πυλώνα της υγείας και της ασφάλειας ως στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις αλλά και ευρύτερα για την προαγωγή της ατομικής υγείας, η ΓΕΠ υλοποίησε μια καινοτόμα πλατφόρμα ψηφιακής υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η λύση μας αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη λειτουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας επαγγελματικής υγείας, με γνώμονα την πρόληψη, την ενημέρωση και την αναβάθμιση της υγείας των εργαζομένων. Η σκοπιμότητά της συνίσταται στην ολιστική και αξιόπιστη αξιολόγηση του επίπεδου υγείας των εργαζομένων, διατηρώντας και προσθέτοντας επιπλέον λειτουργίες πάνω στον παραδοσιακό ατομικό ιατρικό φάκελο.
Η καινοτόμα λειτουργικότητά του έγκυται στο ότι μπορούμε ψηφιακά να τηρούμε πλεονεκτήματα, τα οποία μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε δείκτες και στατιστικά στοιχεία, ώστε να παρακολουθούμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο την υγεία του εργασιακού πληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τόσο εξοικονόμηση φυσικής αποθήκευσης αρχείου, εξάγουμε αξιόπιστα συμπεράσματα σε σχέση με το επίπεδο υγείας σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγουμε από το ατομικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και τους εργαστηριακούς ελέγχους που πλέον τηρούνται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να έχουμε εξατομικευμένη και πιο ορθολογική αντροφοδότηση σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Οι πυλώνες στους οποίους αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, αυτό η λύση την οποία έχουμε υλοποιήσει εδώ στη ΓΕΠ, είναι η ακόλουθη. Πρώτον, το προφίλ της υγείας. Το ονομάζουμε My Wellbeing Hub. Τι γίνεται, συγκεντρώνουμε στοιχεία με τη συμπλήρωση εξειδικευμένων ερωτηματολογιών από τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να έχουμε εικόνα του προφίλ τους και να τηρούμε ορθότερα τα στοιχεία τα σχετικά με την υγεία των εργαζομένων. Έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε στατιστικά και να παίρνουμε αναφορές υγείας. Ανώνυμα όλα αυτά. Δημήτρη, κάτι θέλεις να πεις? Βασικά προσπαθώ να καταλάβω λίγο αυτό που κάνετε. Δηλαδή, είναι δηλαδή κομμάτι, είναι η εξέλιξη αυτού που κάνατε στο παρελθόν. Τώρα έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να δώσετε, να βελτιώσετε και τη δική σας τον τρόπο λειτουργίας εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά σε αυτό που προσφέρει στους πελάτες σας και να το κάνετε πιο εύκολο για τους πελάτες. Σωστά? Πάρα πολύ σωστά, για να το πω λίγο πιο απλά. Μέχρι στιγμής είχαμε χαρτί και μολύβι. Τα πάντα τηρούνταν σε αρχεία, σε χαρτιά. Τώρα πλέον δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθεί το χαρτί στον υπολογιστή. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι η ευκολία με βάση την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά, ώστε να χαράξουμε δράσεις όχι μόνο για την άμεση επαγγελματική υγεία ενός εργαζομένου, να είναι καλά στην υγεία του για να κάνει μια δουλειά, αλλά να είναι γενικά καλά στην υγεία του. Και για να υπάρχει ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς απευθύνεστε και σε εταιρείες όπως είναι, ξέρω εγώ, κατασκευαστικές, που η ασφάλεια είναι εξίσου σημαντική. Σωστά. Οπότε αρχίζει εκεί πέρα να μπλέκει και το κομμάτι το ότι χρησιμοποιώ και ψηφιακές συσκευές για να παίρνω τα δεδομένα, για να εισάγω δεδομένα. Σωστά. Σωστά. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στην εποχή των wearables, συγκεντρώνουμε στοιχεία από κάθε δυνατή πηγή. Πλέον όλες οι επισκέψεις των συνεργατών μας, των τεχνικών ασφαλείας και των ιατρών εργασίας γίνεται μέσω χρήσης ψηφιακών εργαλείων που συγκεντρώνουμε real-time data, γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Η ανάλυση των δεδομένων, η έγκυρη λήψη της πληροφορίας και η άμεση και ενημερωμένη απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί αφού ληφθούν τα δεδομένα και στη συνέχεια επεξεργαστούν. Επομένως, μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μισό λεπτό, και εγώ δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε τα wearables. Δηλαδή, είναι κάτι που εσείς που την ώρα που πηγαίνετε να κάνετε monitoring φοράνε οι εργαζόμενοι ή τα δικά τους? Υπάρχουν συνδυασμός. Δεν υπάρχει μία λύση και σίγουρα δεν είμαστε στην περίπτωση του one size fits all. Ένα wearable μπορεί να σου δείξει την κατάσταση ενός εργαζόμενου, την σωματική, την βιολογική, αν είναι ξεκούραστος, εάν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του, εάν τα βιομετρικά του χαρακτηριστικά δείχνουν ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό καθήκον. Ας πούμε, για να φανταστείτε έναν οδηγό ενός βαρέου οχήματος, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα, χτυπάω ξύλο, κάποιου καρδιακού επεισοδίου. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να ξέρεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά για να αποτρέψεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, αυτή είναι μια περίπτωση που έχεις ένα wearable πάνω στον εργαζόμενο. Υπάρχει και η περίπτωση που μπορεί να λαμβάνεις τα δεδομένα από το χώρο εργασίας, κάποιον αισθητήρα, ο οποίος να σου δείχνει ότι υπάρχουν κραδασμοί, δονήσεις, τοξική ατμόσφαιρα, γενικά όχληση, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, και για να γυρίσουμε λίγο πίσω στην πλατφόρμα, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να φτιάξουμε ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο όχι μόνο δουλειάς για τον εργοδότη, αλλά ένα προνόμιο προς τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. Επομένως, δεν απομονωνόμαστε μόνο στα θέματα που αφορούν την επαγγελματική υγεία, ικανός για να κάνω μια δουλειά, αλλά βλέπουμε την ευρύτερη και προασπίζουμε, αν θέλετε, τη βελτίωση της ευρύτερης υγείας του εργαζόμενου και εκτός εργασίας. Δηλαδή, τι κάνουμε, συγκεντρώνοντας κάποια στοιχεία για την ευρύτερη κατάσταση της υγείας του, έχουμε τη δυνατότητα μέσω διαφορετικών μοντζούλ να του παρέχουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση
με άρθρα, με news feeds, με ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να καταλαβαίνει και να παρακολουθεί το θέμα της υγείας του, θέλω να δυνατήσω. Πάρα πολύ ωραία. Υγιεινή διατροφή, άσκηση, κι εγώ. Άσκηση, κι εγώ, άμα σου λέω κι εγώ. Λοιπόν, άσκηση και όλα τα υπόλοιπα. Και εκτός από το εξατομικευμένο, μπορεί ο κάθε οργανισμός να τρέξει ενημερωτικές καμπάνιες και να ενημερώσει το σώμα του προσωπικού του. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνεται σε ένα εργαλείο. Πλέον, όταν λέω στατιστικά και δείκτες, έχουμε ενσωματώσει μέσα στην πλατφόρμα 5 ή 6 εγνωσμένου κύρους προγνωστικά μοντέλα, τα οποία σου λένε ότι με τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει, μας έχεις δώσει εσύ, σου λένε ότι ο κίνδυνος για κάποιο νόσημα είναι αυτός. Δεν σταματάμε όμως εκεί, γιατί ένας δείκτης 10, 20, 30 δεν μας λέει τίποτα. Τι κάνω? Μπορείς να κάνεις 1, 2, 3, 4 και με βάση αυτά τα 1, 2, 3, 4 μπορείς να παίρνεις την αυτόματη ενημέρωση από το newsfeed module της πλατφόρμας. Αυτό είναι μία βάση. Ναι, για τελείωσε, για να το κλείσω, το δώσω. Υπάρχει και μία ακόμα εξαιρετική ικανότητα της πλατφόρμας που ονομάζεται υπηρεσία Booking. Τι κάνει αυτή η υπηρεσία? Έχει τη δυνατότητα να διαλέξεις πληθώρα επαγγελματιών υγείας, από ιατρό εργασίας μέχρι τον οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας, και μέσω video conference, αν καλή ώρα αυτό που κάνουμε τώρα, να λάβεις απομακρυσμένη εξυπηρέτηση. Έχεις δηλαδή ένα booking.com μέσα στην πλατφόρμα μας, όπου βλέπεις τη διαθεσιμότητα και κανονίζεις το ραντεβού σου οποιαδήποτε ώρα και στιγμή με οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό το δίνει ο πελάτης σας, που είναι, ας πούμε, η εταιρεία στην οποία εργάζεται κάποιος ή κάποια. Σωστά, δηλαδή. Πάρα πολύ σωστά. Η Μαλάσσα ΑΕ έχει 100 εργαζόμενους, είναι πελάτης της ΓΕΠ, έχει χρησιμοποιεί την πλατφόρμα και λέει μετά στους εργαζόμενους, που είναι, ξέρω εγώ, η Νίκη και ο Αλέξανδρος, παιδιά, άμα θέλετε, χρησιμοποιήστε και αυτό, γιατί φαντάζομαι θέλει και τις συνένεση του εργαζομένου προκειμένου να παίρνει και τα δεδομένα και όλα, σωστά. Προσπαθώ να καταλάβω πώς δουλεύει αυτό στην πραγματικότητα, στον πραγματικό κόσμο. Okay, γι' αυτό. Θα σου εξηγήσω, Δημήτρη. Το πρώτο κομμάτι που αφορά στον επαγγελματικό ιατρικό φάκελο είναι μια υποχρέωση. Δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος δεν μπορεί να κάνει. Ντάξει. Η ψηφιακή πλατφόρμα δίνει την ευελιξία στον εκάστοτε εργοδότη να έχει άμεση διαχείριση των ιατρικών φακέλων του, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή όλα φυλάσσονται σε κάποια ντουλάπια, σε κάποιες θήκες. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην αποθηκεύονται και όσο τακτικά χρειάζεται, και δεν έχει άμεσα ο εργοδότης εποπτική εικόνα για την κατάσταση της υγείας του εργασιακού του πληθυσμού. Άρα λοιπόν η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή με 2 ή 3 ή 4 κλικ μπορεί να σου δώσει την εικόνα την οποία ακριβώς χρειάζεσαι. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το well-being, επειδή οι περισσότερες εταιρείες στη σύγχρονη εποχή θέτουν ιδιαίτερα υψηλά τον πύχη του well-being των εργαζομένων τους, είναι ένα προνόμιο και μια παροχή που όλο ένα και περισσότερες εργοδότες θέλουν πλέον να δίνουν στους εργαζομένους, αυξάνοντας την αίσθηση της αφοσίωσης απέναντι στον εργοδότη. Επομένως, ναι, μεν είναι προαιρετικό και απαιτεί την συνένεση του εργαζομένου, το κομμάτι του off-site, ας το πούμε έτσι, wellness και health, αλλά είναι μια αναγκαιότητα η οποία πραγματικά αναδεικνύει την πρόθεση του εργοδότη να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερα προνόμια γίνεται προς τους εργαζομένους του, συμβάλλοντας έτσι στην πραγματική ναι. της υγείας του. Συμφωνώ, είναι πολύ τάση το well-being, και επίσης μία παρατήρηση που το συζητάγαμε παλιά, Δημήτρη, και σε μία συνέντευξη τύπου, ότι με τον τρόπο αυτό, έτσι όπως το ακούω εγώ, μου φαίνεται ότι είναι πιο ασφαλές από πλευράς του εργαζομένου να είναι ανώνυμα τα όποια προβλήματα υγείας μπορεί να έχει, γιατί ουσιαστικά μπορείς να δεις την κατηγοριοποίηση, να ελέγξεις στατιστικά, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Ένας φάκελος πάνω σε ένα τραπέζι, μέσα σε ένα ντουλάπι, μπορεί να τον ανοίξει οποιοδήποτε. Ένα σύστημα μπορεί πολύ πιο εύκολα να σου δείχνει αυτά που απαιτούνται και να κρύβει τις λεπτομέρειες που ο κάθε ένας από εμάς θέλει να διατηρήσει προσωπικές. Νίκη, ίσως δεν είναι και τόσο απλό, γιατί και οι φάκελοι διέπονται από συγκεκριμένο καθεστώς εμπιστευτικότητας και τι προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί μιλάμε απλά για σαν hard copy το λέω, ξέρεις. Ναι, έχεις απόλυτο είναι, δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πιο προσβάσιμο, ρε παιδί μου. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Ωστόσο όμως το FZIN είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους εργαζόμενους, και από τη στιγμή που κάποιος εργοδότης μπορεί να παράσχει αυτή την υπηρεσία, αν θέλεις, δωρεάν, αυτό το αγαθό δωρεάν στους εργαζόμενους του, σίγουρα η αίσθηση του belonging και του εργαζόμενου απέναντι στον εργοδότη αυξάνεται ραγδαία. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ τώρα. Επειδή έλεγες πριν, αναφέρθηκε στο whistleblowing. Ωραία. Το οποίο καταρχήν
που είναι ένα θέμα το οποίο ασχολείστηκε και στο οποίο δίνεται έμφαση. Εξήγησε μας λίγο τι ακριβώς είναι και ποιες είναι οι προκλήσεις που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Ωραία. Τι είναι το whistleblowing? Το whistleblowing είναι η πρακτική που εφαρμόζεται έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να καταγγείλει μια παράνομη, ανήθικη ή ανέντιμη, να το πω έτσι, αθέμητη, με συγχωρείτε, δραστηριότητα ενός οργανισμού ή κάποιου εργαζόμενου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου επιτρέψετε το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονιστικό πλαίσιο που αφορά δύο πρωτοβουλίες και δύο δραστηριότητες, οι οποίες έχουν κοινό τόπο, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εξηγούμε ευθύς αμέσως. Η πρώτη είναι η βία και η παρενόχληση. Η δεύτερη είναι το whistleblowing. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η βία και η παρενόχληση έχει θεσμοθετηθεί με αυτό που ονομάζουμε εμείς νόμο 4808 και στην ουσία τι κάνει, δίνει το πλαίσιο που θα πρέπει κάθε εργοδότης να εφαρμόσει προκειμένου οι εργαζόμενοι του να προστατεύονται από κάθε άσκηση φυσικής, ψυχολογικής, λεκτικής ή οποιασδήποτε άλλη βία και παρενόχληση. Αυτό είναι. Το whistleblowing από την άλλη μεριά έχει να κάνει με παράνομες κυρίως δραστηριότητες. Ποιος είναι ο κοινός στόχος και των δύο αυτών πρωτοβουλειών? Ότι η εφαρμογή τους μέσω του κανονιστικού πλαισίου αυξάνει το αίσθημα της αφοσίωσης του εργαζόμενου, γιατί βλέπει ότι ο εργοδότης του προσπαθεί να δημιουργήσει το ασφαλές για αυτόν εργασιακό περιβάλλον, ώστε να μπορεί να σηκώσει το χέρι και να πει: Παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα και κάτι πρέπει να κάνουμε. Επιστρέφοντας λοιπόν στο κομμάτι του whistleblowing, οι προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν θα έλεγα ότι είναι οι εξής. Ο πρώτος είναι ο φόβος της εκδίκησης. Παρά το γεγονός ότι η υποβολή αυτών των καταγγελιών γίνεται ανώνυμα και έτσι πρέπει να συμβαίνει, ένας εργαζόμενος όπως είναι φυσικό σκέφτεται ότι στην περίπτωση της αποκάλυψης ταυτότητάς του κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Και όταν λέμε κακό, τι εννοούμε? Κάποια αντίπεινα είτε από τον εργοδότη, την εταιρεία, όποια και αν είναι αυτή, είτε από εμένα που μπορεί να στρέφεται εναντίον μου η καταγγελία η οποία έχει γίνει. Δόξα τω Θεώ, πολλές ταινίες έχουμε δει με σχετικό θέμα, δεν είναι? Έχουμε δει πολλές ταινίες, αλλά ξέρεις, κάθε φορά είναι αυτό που λέμε ότι η ζωή τελικά σου δίνει το καλύτερο μάθημα. Σωστό. Τώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχουν εμπειρίες από το εξωτερικό και από ιδιαίτερα από πολυεθνικές εταιρείες, από τις οποίες και μαθαίνουμε και ανταλλάσσουμε, αν θέλεις, πρακτικές. Έχουμε όμως ακόμα πολλά να δούμε. Και στο σημείο αυτό, τι θα ήθελα να πω, ότι μία ακόμα πρόκληση είναι η έλλειψη προστασίας. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταγγέλλοντος, να το πω έτσι, δεν είναι τόσο στιβαρό ακόμα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Υπάρχει δυσκολία των αποδείξεων. Για να προβεί κάποιος σε κάποια καταγγελία, θα πρέπει να συλλεχθούν, θα πρέπει να είναι βάσιμο αυτό το οποίο λέει και όχι φήμες. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών ή τεκμηρίων δεν είναι και η απλούστερη διαδικασία. Και το τελευταίο είναι το ηθικό δίλημα. Γιατί να το κάνω αυτό στον εργοδότη μου, αφού είναι τόσο καλός εργοδότης, γιατί να συμβεί αυτό σε μένα? Α, υπάρχει και αυτό, Βεβαίως. Βεβαίως. Ωραία. Άρα, εσείς πώς το προσεγγίζετε τώρα και πώς αξιοποιείτε τις ψηφιακές τεχνολογίες στο συγκεκριμένο? Πώς το προσεγγίζουμε? Η προσέγγιση μας για μια ακόμη φορά είναι ολιστική και θα μιλήσω και για την ψηφιακή υποστήριξη που παρέχουμε στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ωστόσο όμως ξεκινάμε τα προθεσιακά. Πρώτα απ' όλα υποστηρίζουμε τους εργοδότες μας στο να φτιάξουν, να διαρθρώσουν το στρατηγικό έγγραφο της πολιτικής. Τι θέλουν να κάνουν σε σχέση με το whistleblowing? Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να τους βοηθήσουμε να συντάξουν διαδικασίες που στην ουσία είναι το εργαλείο δουλειάς για το πώς θα διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τα θέματα του whistleblowing. Από την αναγνώριση ενός περιστατικού το οποίο άπτεται του whistleblowing μέχρι και την τελική του διαχείριση. Το τρίτο κομμάτι είναι η εκπαίδευση του προσωπικού. Τι είναι το whistleblowing, πώς το αναγνωρίζω, τι σημαίνει υπεύθυνος παραλαβής παραπώνου, τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα υποβληθεί κάποιο παράπονο, ποια είναι η διαδικασία διαχείρισης, ποια είναι τα pros, ποια είναι τα cons, τι κινδύνους γνωστούς τουλάχιστον διατρέχω. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το αρχικό set της υπηρεσίας, πηγαίνουμε μετά στον ψηφιακό κόσμο. Έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα η οποία διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία του οποιοδήποτε καταγγέλλοντος που θέλει να υποβάλει ένα τέτοιο παράπονο και στη συνέχεια διαχειρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, παρέχουμε εξειδικευμένη νομική προστασία για κάποια περιστατικά τα οποία είτε είναι ευαίσθητα λόγω της φύσης τους, είτε είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα γιατί εμπλέκονται πάρα πολλοί stakeholders στο συγκεκριμένο περιστατικό. Η πλατφόρμα αυτή που λες ότι διαχειρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό, το προσωπικό είναι της δικής σας επιχείρησης ή της επιχείρησης αυτής που είναι πελάτης σας και το εκπαιδεύετε?
Σινή, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πάσα. Είμαστε πολύ flexible. Μπορεί να είναι είτε δικό μα εξειδικευμένο συνεργάτη, είτε κάποιο άνθρωπο του πελάτη. Το κανονιστικό πλαίσιο σου λέει ότι ο ΙΠΑ, ο υπεύθυνο δηλαδή που παραλαβεί του παραπώνου, πρέπει να έχει μια ηθική ανεξαρτησία σε σχέση με τι καθημερινέ λειτουργίε τη εταιρεία, και νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, ευνόητο και καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο. Κάποιε εταιρείε θέλουν να έχουν τον δικό του άνθρωπο ο οποίο πληρεί αυτά τα τυπικά προσόντα, κάποιε άλλε θέλουν να το έχουν τελείω διακριτό. Μάλιστα. Και ποια είναι τα αρχικά, στα αγγλικά, γιατί έχουμε εξής με τους DPOs και τέτοια, δηλαδή αυτό τελικά... δεν υπάρχει. Όντως μπορεί να υπάρχει κρίμα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, ένα συνέδριο κάτι να γίνει, δεν ξέρεις γι' αυτό. Ναι, μπορεί. Το μόνο μπορώ να σου πω είναι ότι αυτός που καταγγέλει λέγεται whistleblower. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Υπάρχει και ταινία που είναι από εκεί. Δεν έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθος όρος. Μπράβο, 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 μπράβο. Πολύ σωστά. Υπήρχε μια ταινία συγκεκριμένη, τώρα δεν θυμάμαι. Το Insider. Ναι, λοιπόν, ναι, το Insider. Όντως. Ωραία, να σου πω, πες μας λίγο. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά μας πεις. Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που έχετε στο μυαλό σας ως όμιλος να κάνετε, δηλαδή. Και... Η ΓΕΠ είμαστε μια πρωτοπόρο εταιρεία του κλάδου της υγείας και της ασφάλειας. Κοιτάζουμε συνεχώς μπροστά, προβλέποντας και μετουσιώνοντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες του μέλλοντος. Επενδύουμε λοιπόν συστηματικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη, την καινοτομία, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη διαβίου μάθηση μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων upskilling και reskilling. Με ένα πλήρως δομημένο πλάνο, έχουμε θέσει ως στόχο να αποτελέσουμε τον καταλήτη της εξέλιξης στα θέματα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σε όλους τους φορείς και τους κλάδους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Αυτό είτε αφορά δημόσιους οργανισμούς, φορείς εκπαίδευσης, την κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εργαζόμενους και άλλα. Συνδυάζοντας λοιπόν τεχνολογίες αιχμής με τις παραδοσιακές αξίες που μας καθορίσαν ως ηγέτιδα στην αγορά, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε health and safety services που συνδυάζουν αφενός με τις ψηφιακές λύσεις μαζί με την ανθρώπινη επαφή, την εξειδικευμένη γνώση, την επιστημονική κατάρτιση και την προσωποποιημένη προσέγγιση για μια ολοκληρωμένη και προσβάσιμη υγεία και ασφάλεια στην εργασία για όλους. Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Και όταν βρείτε όρο για πώς θα το λέτε στα αγγλικά, θα πάτε να σε ξαναφωνάξουμε. Όχι, θα σε ξαναφωνάξουμε πιο πριν ασφαλώς. Για να δούμε... Για το να δούμε και άλλα πράγματα. Όρος, ναι, κρίμα. Ξέρεις, έχει πλάκα αυτό με τους όρους. DPO, DPL, DM. Ξέρεις, χάνεις την μπάλα όρους. Δηλαδή. Σου λέει, είναι εκεί. Πες. Είναι σαν τα pins, Δημήτρη. Έχεις pin για την κάρτα του τηλεφώνου, pin για το τηλέφωνο, pin για την κάρτα της τράπεζας, pin για τον υπολογιστή. Ναι, αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει χρειάζεται ένα pin manager. Ναι, σωστά, δεν λύνεται. Σωστά. Το άλλο δεν λύνεται. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά και τιμή που βρίσκομαι να σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Ωραία, θέμα. Την ταινία προσπαθώ να θυμηθώ αν την έχω δει, ρε εσύ. Είναι Russell Crowe, αν θυμάμαι καλά, με τις καπνοβιομηχανίες. Ναι. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Κάτι μου λέει, αλλά πολύ αμυδρά, οπότε δεν είμαι. Πάντως, ήταν ένα διαφορετικό θέμα αυτό που κάναμε σήμερα. Δηλαδή, είναι λίγο. Ήταν διαφορετικό και είχε και ενδιαφέρον βεβαίως, γιατί όλα αυτά. Καλά, πλέον να σου πω κάτι, Δημήτρη. Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αρχίσουμε να φιλοξενούμε και άλλους κλάδους πέραν των ψηφιακών αμυγός, γιατί σε όλους τους κλάδους υπάρχει αυτή η ψηφιακή στροφή. Πολύ σωστό. Και, δηλαδή, και αυτό ας πούμε συζητάμε. Στις κατασκευές, δεν υπάρχει ψηφιακή στροφή στις κατασκευές, υπάρχει. Έχουμε φιλοξενήσει PropTech στο παρελθόν, για παράδειγμα. Είναι όλα, στρέφονται έτσι γύρω Ξείς, από την γελάω για τις κατασκευές. Τι. Γελάω για τις κατασκευές, γιατί ο κατασκευαστικός κλάδος, κατά την ταπεινή μου άποψη, ενώ ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν υπολογιστές, δηλαδή αν πας στη δεκαετία του 80, υπολογιστές στο σπίτι και σε γραφεία είχαν οι αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανικοί, τέτοιες κατηγορίες επαγγελματιών. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Είναι ο τελευταίος κλάδος από την άλλη που έχει κάνει ψηφιακό μετασχηματισμό παγκοσμίως. Δηλαδή, με εξαίρεση στην Κίνα, είναι από τους τελευταίους κλάδους που άρχισε να χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως τα digital twins και διάφορα άλλα.
Αλλά αυτό είναι μια άλλη Αυτό συζήτηση. ναι, αλλά θα σου πω εγώ, ας πούμε, ότι εξετάζεται ήδη στον κλάδο η κατασκευή, ας πούμε, κτηρίων μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, που δεν το λες και άσχετο με την τεχνολογία, Όχι, όχι καθόλου. ότι μπορεί Αυτό... να κάνει, να δούμε άλλες καινοτομίες. Απλώς επειδή περίμενε ότι αυτό θα έχει γίνει πολύ νωρίτερα στο συγκεκριμένο κλάδο. Με αυτή την έννοια στο λέω. Δεν είναι δηλαδή. Πήγαν άλλοι κλάδοι πιο γρήγορα μπροστά από αυτό. Λοιπόν, Είσαι της άποψης, δηλαδή, μία φορά πρωτοπόρος, άπαξ πρωτοπόρος. Είμαι της άποψης ότι πολλές φορές. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιατί πολλές φορές αυτοί που είναι πρωτοπόροι μετά χαλαρώνουν. Του λέει, εγώ τα έχω κάνει. Εντάξει, δεν είμαι. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Είχαμε σχόλια σε αυτό το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε φιλοξενούσε με τον Νίκο τον Δράκο. Ο Ανκαρουίν που για το θέμα με τις 14 μέρες επαναχώρησης λέει ότι όταν αλλάζουμε πάροχο είναι ότι η φορητότητα αρχίζει τη 14η μέρα που λύγει αρχίζει τη 14η μέρα που λύγει το περιθώριο. Με αποτέλεσμα ο παλιός πάροχος να το βλέπετε εκπρόθεσμα είτε τελευταία στιγμή και να υπάρχει μεγάλος κινδυνεύος προβλημάτων με το νέο. Νομίζω το λέγεις και εσύ αυτό. Κάτι σχετικό έλεγα, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί από τους αρμόδιους, μία εκ των οποίων είναι και η ΕΕ, αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέει, να το βλέπει εκπρόθεσμα δηλαδή, να αλλάξουμε τα πράγματα ούτως ώστε να γίνονται σωστά. Είναι λίγο παράλογο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν θα Λοιπόν, ξανασυνεχίσω για ο το... Λάουντ Ντεμπέκ έχει ένα σχόλιο το οποίο εγώ διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Θα τα διαβάζουμε όλα. Έχει πει: Η απόψη του κυρίου Δράκου για την εταιρεία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ήταν η εταιρεία, ούτε ήταν ένα οργανισμό. Είναι διαφορετικό πράγμα και σύλλογο, σύνδεσμο. Η απόψη του για το δημόσιο και το κρατικό είχε ένα σμίγμα ριαντουανετισμό. Και ρέχα να δω αυτή τη λέξη. Τα παιδιά του κυρίου Δράκου πηγαίνουν σε ιδιωτικό σχολείο, because of course. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά Εντάξει, πολλοί και σε κάθε κόσμοι πάνε. περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι άμα κάποιος επιλέγει το Ναι, ιδιωτικό δεν μπορούμε να βελτιώσουμε το δημόσιο. Ναι, οκ, okay, δεν είμαστε εμείς, ναι, είναι μια καλά. εγγύηση, ό,τι μας γράφετε δεν Ούτε είναι. σημαίνει κάτι ότι Ναι, ούτε ξέρεις, πάνε σημαίνει τα κάτι παιδιά το σου στο ιδιωτικό ιδιωτικό σχολείο. σχολείο. Δηλαδή, με Εγώ αυτή την πάντως έννοια, δηλαδή. αυτή την παρομοίωση που έκανε για τον πίνακα τέτοιο δεν μπορεί, λέει, να μου φύγει από το μυαλό. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Και όντως δεν το Ναι. είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να κάνει τόσο intrigue τους μαθητές και πράγματι πιστεύω ότι θα τους κάνει. Σωστό. Ο Λίας Μπούλ, αν το προφέρω. Σας άκουσα μέσω Spotify με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σαν συνάδελφος και εγώ στον χώρο θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Αναφέρθηκε σε αυτό το podcast βίντεο για τη δυσκολία αναζήτηση εργαζομένων στον τομέα μας από τις εταιρείες πληροφορικής. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αφιερώσει σε κάποιο μελλοντικό podcast, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, πώς αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής αυτή την έλλειψη. Αφιερωμένο podcast δεν έχουμε κάνει ακριβώς. Και πώς διαχειρίζονται Αλλά θα προσλήψεις κρατήσω. τέτοιων. Συγγνώμη. Ναι. Και πώς διαχειρίζονται προσλήψεις τέτοιων εργαζομένων που δεν τους βγαίνουν όπως θα το ήθελαν και προχωράνε μετά σε απολύσεις με αποτέλεσμα όλοι να είναι χαμένοι. Και ο εργαζόμενος που αναγκάζεται να ξαναβγεί στην αναζήτηση εργασίας με όποιες συνέπειες, οικονομικές και ψυχολογικές, και η εταιρεία που μένει χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Τώρα, Τώρα δεν αυτό. έχουμε. Ναι. Κοίταξε, το ότι θα πρέπει να δούμε λίγο, γιατί το έχουμε, μπορεί να μην έχουμε κάνει εξειδικευμένο επεισόδιο, αλλά έχουμε πολλές φορές αναφέρει και πολλές φορές με κάθε ευκαιρία ρωτάμε τους καλεσμένους, οι οποίοι είναι από πανομοιότυπους κλάδους, ας πούμε, τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους. Έχουμε παρατηρήσει σαν γενικό συμπέρασμα, ρε Δημήτρη, ότι από τη μία δεν βρίσκουν εργαζόμενους, από την άλλη είναι και εκείνοι από πλευράς εργαζομένων, ας πούμε, που λένε ότι δεν προσφέρουν τα ίδια με έξω, για παράδειγμα. Το έχουμε πει ούκο λίγες φορές, Ναι. δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνουν και πιο ελκυστικοί οι Έλληνες εργοδότες για να προσελκύσουν τους Έλληνες εργαζομένους στην εποχή που ζούμε, που το remote working είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Απ' την άλλη τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο με το... Είναι δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί και ισχύει σε όλους τους κλάδους, νομίζω. Ισχύει. Ότι μπορεί κάποιος να τον προσλάβουνε, να μην κάνει ή κατά τα φαινόμενα του εργοδότη, τέλος πάντων να μείνει για κάποιο λόγο και μετά να προχωράνε οι απολύσεις εκτός και να είναι κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω. Εγώ Σε εννοεί, νομίζω ας πούμε, ότι. τα έργα που αναλαμβάνω ένα έργο και χρειάζεται να πάρω πολλούς και μετά τελειώνει και χρειάζεται να τους... Δεν ξέρω. Διώξω. Διώξω. Αυτό λύνεται με το outsourcing. Οι περισσότερες εταιρείες δεν προσλαμβάνουν κόσμο για ένα μόνο έργο. Και μετά δεν έχουν σκοπό να τους διώξουν. Τουλάχιστον από όσες ξέρω. Ένα. Νομίζω ότι εννοεί Δεν περισσότερο είμαστε ότι. πάντα να μας πείτε τι σημαίνει. Ναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παίρνουν κόσμο γιατί ψάχνουν κόσμο και μετά δεν ταιριάζουν οι χημείες. Δηλαδή. Εγώ το μετράω πολύ αυτό γενικότερα και σε επίπεδο δηλαδή ξέρω και πιο παλιά ότι
Δεν ταιριάζουν απαραίτητα. Δηλαδή, μπορεί να έχει τον καλύτερο ή την καλύτερη πωλήτρια ή πωλητή, να το στείλει σε μια εταιρεία. Έχει τύχει δηλαδή να κάνω προξενιά τέτοιου τύπου. Ωραία, κάποιο φίλο ή φίλη που θέλει να πάει σε μια εταιρεία που ήταν, είχε όλα τα προσόντα και η εταιρεία πολύ καλή και όλα. Και δεν ταιριάξαν. Δηλαδή, είναι σαν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Δεν σημαίνει ότι οι δύο καλοί παίκτες θα συμπάρξουν στην ίδια ομάδα. Δεν είναι πάντα αυτό. Αυτό λέω. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα ο φίλος εννοεί κάτι άλλο. Και εγώ πιστεύω πιο ίσως πολύ. Να, αν εννοεί κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε, να μας ας μας το γράψει. Να το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Είναι σίγουρα όλα θέμα χημίας. Γι' αυτό κάνουμε. Εμείς έχουμε καλή χημία, συνάδελφε. Γι' αυτό κάνουμε μαζί αυτό το παρεάκι τόσο καιρό. Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το με είπε στο βίντεο του πληρωτή. Κύρα, ναι. Του υφυπουργού. Του υφυπουργού, συγγνώμη, πάντα. Ναι, το είδα. Φοβερό, ε. Φοβερό. Φοβερό. Εδώ είναι αρχή συζήτηση. Τώρα η συζήτηση, για όσους δεν το έχουν δει, είναι ένα βίντεο του Κώστα του Κυρανάκη, του υφυπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης, που είναι fake. Το έχει στήσει και προσπαθεί να μας δείξει πόσο εύκολο είναι να κάνεις ένα fake μέσω βίντεο. AI και ένας ωραίος σχολιασμός. Πού ήτανε? Δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων, διάβασα ένα ωραίο σχόλιο σχετικά. Αλλά ναι, είναι όλο μέσω AI, χωρίς να κάνει κάτι ο ίδιος, και ήθελε να δείξει ακριβώς το πρόβλημα που προκύπτει με τα βίντεο όλα αυτά, τα fake news. Συνιστά να προσέχουμε εν ώψη ευρωεκλογών και τα λοιπά για όλα αυτά που ακούμε και ενημερωνόμαστε. Και ψηφίστηκε σχετικά με αυτό. Πες. Το Digital Services Act, δηλαδή είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τώρα, πρακτικά είναι αυτό, είναι ο έλεγχος των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, στις οποίες είναι το Amazon, η Amazon, η Google, το Alibaba, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το LinkedIn, το Pinterest, το Snapchat, είναι και, πώς το λένε, και το StripChat, που έχει τη σημασία του, γελάει κάποιο, αλλά το YouTube Videos ή το Pornhub, δηλαδή το Zalando, το που αν δεν την ξέρετε, η Zalando είναι από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, η Wikipedia, δηλαδή οι οποίοι... Το λες. Και εδώ... Τι? Θα τις πεις όλες. Είναι 22, ναι, εντάξει, και θα αυξάνονται. Κοίταξε, εδώ πέρα ουσιαστικά αυτή η πράξη εξασφαλίζει να μπορεί κάποιος, βάζει κάποιους κανόνες ώστε να υπάρχει πιο εύκολο να καταγγείλεις παράνομο περιεχόμενο ή αγαθά υπηρεσίες, να απαγορεύονται στοχευμένες διαφημίσεις που χρησιμοποιούνται ευαίσθητα δεδομένα, τα δεδομένα ανηλίκων. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία τέτοιο. Στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι εθνικός συντονιστής γι' αυτό. Εθνικός συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών, και έχουν ρόλο και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είχε λες ποτέ ο κύριος Μασέλος να έρθει στο απλά ψηφιακά? Να το κανονίσουμε να έρθει. Πάντως, περίμενε. Το νομοσχέδιο είχε και άλλα πράγματα μέσα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα να το κάνουμε. Είχε μέσα gigabit voucher, για παράδειγμα. Ναι, καλέ, τα γράψαμε. Να μας διαβάζετε, μην μας ακούτε μόνο. Να μας διαβάζετε ναι. Όλα. Και επίσης είχε ότι θεσμοθετείται υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Δηλαδή, αρχίζει και παίζει και αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει. Gigabit voucher πάντως όλοι ρωτάνε πότε, αλλά δεν ξέρω. Σωστά. Ναι, δεν ξέρουμε. Εγώ να σου πω ότι έτσι το τοποθετώ καλοκαιράκι, Σεπτέμβριο. Εγώ ποιο να. Προσωπική μου, καθαρά εκτίμηση, χωρίς καμία πληροφορία, ναι. Εγώ το εκτιμώ πιο νωρίς. Λοιπόν, ποιο αλλά εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Αν έχει πληροφορία θα είναι πιο... Θα πέσει πάμε μέσα. Στο επόμενο. Πληροφορική, πού τι είχαμε έγινε ένα χάμπο. Τι έγινε στην πληροφορική, γιατί μπήκανε σε εταιρείες, λέει. Μπήκανε σίγουρα στον ΟΤΕ, ξέρουμε άλλες. Ξέρουμε από ό,τι έχει γραφτεί βασικά, γιατί τέτοιο, έκανε ντου, που λένε στη γλώσσα μας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στους τρεις παρόχους, που είναι και από τους μεγαλύτερους, μπλέκουν σε όλα τα έργα, και μετά ουσιαστικά ήταν οι εταιρείες
που εμπλέκονται στα μεγάλα έργα πληροφορικής του δημοσίου τομέα. Δηλαδή, Αλλά κόσμος, δεν είναι και business. λίγα τα έργα πληροφορικής του δημοσίου τομέα. Είπαν ότι ήταν καμιά δεκαριά. Αν είναι όλο αυτό, τρεις είναι υπάροχοι, άλλες 7, μπορεί να... Ναι, σχεδόν σε όλους. Είναι. Η QNR ήταν η Cosmos, η Active, η Unisystems, η Intrasoft, δηλαδή όλες αυτές που έχουν πάρει τη μερίδα του, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή στο έργο πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης. Τώρα, λέγεται ότι υπήρξε καταγγελίες και τα λοιπά. Κάποιοι λένε ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Δεν ξέρω τώρα. Πάντως, γενικώς με τα έργα πληροφορικής υπάρχει ένα θέμα ότι ακόμα λένε ότι δεν ξέρουν αν θα τα προλάβουν. Δεν ξέρω. Να σου πω εγώ κάτι. Επειδή λένε ότι οι καταγγελίες αφορούσαν ότι, έτσι διαβάσαμε τέλος πάντων, ότι έγιναν γιατί τα έργα πηγαίνουν σε συγκεκριμένους και τα λοιπά, ξέρεις, υπάρχει αυτό που λέμε. Όχι φωτογραφικός διαγωνισμός, αλλά τέλος πάντων ότι έχουν μοιράσει την πίτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ αυτό δεν το θεωρώ μεμπτό. Γιατί έχεις ένα σκασμό ψηφιακά έργα, αν την έχουν μοιράσει σωμερός, έτσι, τα οποία πρέπει να βγουν, ένας δεν μπορεί να τα αναλάβει όλα. Μην γελιόμαστε τώρα. Πρέπει να αναλάβει ο καθένας ανάλογα με το εξπερτίς του και μάλιστα τα περισσότερα έργα ψηφιακά αναλαμβάνονται από κοινοπραξίες. Ακόμα και οι μεγάλοι συμπράττουν με άλλες εταιρείες για να τα υλοποιήσουν, γιατί είναι σύνθετης φύσης έργα. Να μου και δεν έλεγαν μπορούν και να τα υλοποιήσουν. Ναι, να τα να μου υλοποιήσουν. Έλεγαν εν μέσω κρίσης που ήταν 5 τα έργα, ένα το έργο, ότι υπήρχε φωτογραφικός διαγωνισμός και τα λοιπά, να το ακούσω. Δεν ξέρω τι θα βγάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση ότι ό,τι και να βγάλει θα βγει, θα αργήσει να βγει. Αν ήταν αυτή η καταγγελία, γιατί δεν ξέρουμε, έτσι. Αυτοί λένε ότι είναι καταγγελία. Ναι, ότι λένε ότι υπήρχε. Ήταν. Αυτό θέλω να πω, παιδί μου, ότι εγώ σχολιάζω αυτά που ακούγονται, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένες οι πληροφορίες. Ναι, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε ούτε κάθε υπάρχει. Περίπτωση, όπως λες, ναι, μεγάλη γκρίνια η οποία αυξάνει δεξιά και αριστερά, ακούγεται όπου πας, σε εκδηλώσεις και τα λοιπά, φορείς, είτε από όλους τους κλάδους, ότι το ψηφιακό δεν είναι καλά και το ταμείο. Κάτι, υπάρχει μια γκρίνια, αυτό που έλεγες και εσύ. Γενικώς υπάρχει μια γκρίνια, θα έλεγα. Δεν ξέρω. Αλλά... Ναι. Ναι, δεν ξέρουμε αν θα προλάβουν. Δηλαδή, εκεί καταλήγουν. Δηλαδή, θα βγουν τα έργα. Okay. Θα προλάβουν. Υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει κόσμος. Μου λένε άλλοι, μου λένε προλαβαίνουμε, άλλοι μου λένε δεν ξέρουμε, άλλοι μου λένε αν δεν δοθεί παράταση έχουμε πρόβλημα. Είναι γενικώς ένα περίεργο πράγμα. Το σενάριο δεν αποκλείεται πάντως. Ναι, την ίδια στιγμή, για να το δέσω, οι άλλοι αρχίζουν πάλι οι συζητήσεις για εξαγορές. Όλοι εξαγοράζουν τους πάντες. Η CPI... Ναι, ο ένας λέει θα εξαγοράσει τον άλλον, διαψεύδεται την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη τον αγοράζει. Ναι. Σενάριο που είδαμε πολύ πρόσφατα. Βγαίνει CPI και λέει, μάλλον βγαίνει σενάριο ότι Real Consulting θα συγχωνευτεί εξαγοράσει τη CPI, που έχουν μια διαφορά τεράστια. Εν τω μεταξύ, Real Consulting, η μετοχή έχει πάει, αποτίμηση πλησιάζεται 100 εκατομμύρια ευρώ η αποτίμησή της, και αυτός είναι ο στόχος για να μπουν στην κύρια αγορά, και έχει τα EBITDA της είναι 30 φορές, ας πούμε. Η αποτίμησή της είναι 30 φορές τα EBITDA. Λένε ότι θα πάει με τη CPI, το διαψεύδουν και οι δύο. Βγαίνει CPI στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, που δεν μας κάλεσαν, αλλά δεν πειράζει, στην παρουσίαση, και λέει θα εξαγοράσουν. Ναι, παιδιά, τι θα εξαγοράσετε, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή θα εξαγοράσετε κάτι μικρό, κάτι μεγάλο, θα πάρετε δάνειο. Δηλαδή βλέπω τα νούμερα τους, δεν είναι ότι έχουν, ξέρω εγώ, 25-30 εκατομμύρια ταμείο να πει θα κάνω μεγάλη εξαγορά. Τι εξαγορά. Αν είναι, μου λες ότι θα πάρει μια εταιρεία με 1 εκατομμύριο. Εντάξει, οκ, okay, αποφασίστε λίγο. Η Real Consulting επίσης λέει αυτό που δεν λέει. Μου λένε όλοι στο χαμό. Εντάξει, εγώ αυτό ξέρω. Είτε άλλοι είχε πει ότι θα κάνει εξαγορά ξανά και άλλοι. Όλοι λένε ότι θα κάνουν εξαγορές, ρε Δημήτρη. Αυτό είναι κάτι που το ακούμε την τελευταία τριετία. Τώρα να ξέρεις ότι είναι και διάστημα που βγαίνουν τα οικονομικά αποτελέσματα, οπότε επειδή μετά θα έχουν όλα τα calls, θα ξαναρχίσει αυτό το σενάριο. Θα ρωτάνε οι αναλυτές, εξαγορές σχεδιάζεται, πώς τη βλέπετε. Θα λένε όλοι, ναι, ενδιαφερόμαστε. Θα βγαίνουν, αυτό χαμός θα γίνει το επόμενες μέρες. Πρόσεξε, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό που είπες με τα calls, εμείς κάνουμε εγγραφή Πέμπτη πρωί. Έχει call Πέμπτη μεσημέρι η Quest, Technology, η Quest Holdings που έχει αποτελέσματα, θα πούμε όμως μετά.
Οπότε είναι πολύ πιθανό αυτό, δηλαδή Παρασκευή πρωί να δείτε, που βλέπετε, ακούτε ή βλέπετε αυτό το podcast, να έχετε δει τίτλους «Η Quest, νέο κύμα εξαγορών». Που δεν το βλέπω, αλλά κάτι θα κάνω. Αλλά μιλάμε για έναν όμιλο με 1,2 εκατομμύρια, με 1,2 δισεκατομμύρια τζίρο, και που εντάξει και ταμιακά διαθέσιμα έχει, μπορεί να σηκώσει χρηματοδότηση κτλ. Εμένα πάντως να σου πω τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία. Επειδή γενικώς το παιχνίδι παίζεται με τις εισηγμένες, εσύ είσαι μικρή και δεν το έχεις προλάβει. Ευχαριστούμε Ωραία. τσεμό. Λοιπόν, 1999-2000, στην τρέλα του χρηματιστηρίου τη μεγάλη, Για σχολείο να σου πω, για πες. ναι, που οι εισηγμένες έχουν πάθει παράκρουση. Παράκρουση όμως. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι εξαγορές, ήταν γάμα κουπουσού, Βαλκάνη. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα που όλοι αγόραζαν τους πάντες, όλοι λέγανε αυτό και στο λέω γιατί. Αν θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου με τον Αντώνη τον Κυριαζή τη Software, που Πότε έλεγε θα μην μας έρθει. ξανακ... Ναι, πότε θα μας έρθει αυτό. Που μας έλεγε ακριβώς αυτό όμως, ότι την έχω ξαναδεί την ιστορία στο λογισμικό. Μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Δηλαδή, αυτό φοβάμαι το. Πραγματικά δηλαδή το φοβάμαι. Και ας έρθει κάποιος να μου πει οτιδήποτε. Ας πω. Λοιπόν, Quest. Πες, τα πες. Τι. 1,2 δις. Ναι, σωστά. Τα πάω. Και πήγαμε καλά. Εντάξει, έχουν άνοδο. Δηλαδή, πωλήσει 1,2 δισεκατομμύρια στην 16%. EBITDA 83,3 επίσης 15,7%. Κέρδη μετά από φόρους 45 εκατομμύρια συν 8%. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μείωση των επενδύσεων όμως, δηλαδή ήταν στα 26,7 εκατομμύρια από 47,2 το 22. Ναι. Εντάξει. Αλλά γενικώς νομίζω ότι είναι μια χαρά. Πάει πολύ καλά και γενικώς αναμένουν ότι η φετινή χρονιά πάντως αναμένουν ήπια αύξηση, λένε. Και γενικώς υπάρχει αυτό, ότι μην περιμένουμε το σε πολλές Μα να σου πω περιπτώσεις. κάτι, έχουν και ένα σκασμό ανεκτέλεστο το όλες τους, δηλαδή πόσο ακόμα να αυξηθεί. Σε όλα τα έχει. Επίσης, η Quest έχει μεγάλο κομμάτι στη χρονική διάθεση λόγω της InfoQuest Technologies. Και αυτό που ακούγεται από την αγορά της λιανικής είναι ότι φέτος θα είναι μια χρονιά πολύ χαλαρή, δηλαδή σε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Δεν έχεις τα προγράμματα. Εντάξει, δεν ξέρω το Θα έχει Euro τι θα κάνει. ποιο το Το Euro και οι Ολυμπιακοί, αν θα ανεβάσουν στις τηλεοράσεις. ναι, εντάξει, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Την τελευταία φορά που είχε πάλι τέτοιο δεν είχαν ευωδώσει οι προσδοκίες. Σε κάθε περίπτωση ρεσί όμως είναι τέτοια η φάση με την ακρίβεια που έχει κρατήσει τόσο καιρό που θεωρώ ότι γενικότερα πέρα από τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατανάλωση έχει μεγάλο πλήγμα. Ναι, Γενικά. συμφωνώ. Και Συμφωνώ. η Ελστάτ, ας πούμε, στα στοιχεία της για τις πωλήσεις στο λιανεμπόριο, ας πούμε, τον Ιανουάριο, έδειξε μεγάλη βουτιά, 8,9% τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, δεν αντέχει άλλο. Πόσο? Εμένα μου χάλασε Κάπου... την τηλεόραση και δεν την έχω, αλλά δεν έχω πάει να πάρω καινούρια. Γιατί στα 2,5 χρόνια χαλάει τηλεόραση. Ντροπή. Αυτό πάλι, αυτές οι 2,5 σκέψεις. χρόνια. Πόσο 2,5 κοντινή ημερομηνία λήξης. Η εγγύηση είχε λήξει στα 2 χρόνια και στα 2,5 βάρεσε, όχι το πάνελ, βάρεσε με ένα κύκλωμα και μου λένε 250 ευρώ πώς το λένε, η επισκευή. Και την είχα πάρει 450, 450-500, κάπου εκεί. Και λέω, ρε παιδιά, μου κάνετε πλάκα, πάρω καινούργια. Έλαμε. Λέει, δεν έχει νόημα να το φτιάξω. Ναι, ξεκάθαρα. Και Εντάξει, θα πάρει αλλά πιο σύγχρονη τεχνολογία. ναι, αλλά δεν είναι Σκέψου δουλειά όταν θα έχει αυτή. συμβεί αυτό σε τηλεόραση που έχει πάρει 2.000, γιατί έχει και τέτοιε. Δύο Είναι παρεμβούντε. χιλιάρικα, ναι, αν σου ήταν το πάνελ που είναι το χοντρό, ναι, αυτό το κύκλωμα τέλος πάντων κατάλαβα ότι πάλι ίδια τιμή θα ήταν. Και πάλι λες στα 2.250 ευρώ δεν είναι και λίγα, αλλά το Ναι, σε επιδιορθώνεις κάθε εκεί. περίπτωση για τα 2.000 σε 2 χρόνια, 2,5 είναι πρόβλημα, αυτό λέω. Πού διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θες να με ρωτήσεις. Λοιπόν, τι Κάτι θέλεις να με ρωτήσεις, μου φάνηκε. ήθελα να σε ρωτήσω, όχι καλέ. Α, Όχι. okay. Όχι. Αυτό για το Μελιτέμι μου άρεσε εμένα. Α, ωραία. Αυτό. Ναι. Το είδες καθόλου. Λίγο. Λίγο. Το Meltemi, λοιπόν, είναι το πρώτο Large Language Model, LLM, μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτό που φτιάχνει η Microsoft, η OpenAI, που βασίζονται όλα τα AI που συζητάμε.
Το πρώτο ελληνικό. Και το έχει φτιάξει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κάνουμε κάτι τέτοιο στα Είναι ελληνικά, πάρα εντάξει. πολύ ενδιαφέρον το ότι κάνουμε κάτι τέτοιο στα ελληνικά, γιατί να πούμε ότι τα ελληνικά γενικότερα είναι και στους βοηθούς, τους ψηφιακούς και στο τέτοιο, δεν, ό,τι και αν έχουμε ακούσει, δεν παίζει. Ότι θα το βγάλουν, όχι ότι έχει υπάρξει ποτέ, μόνο η MLS ήταν. Εντάξει, η MLS ήταν άλλο πράγμα. Αλλά εδώ πέρα Ναι, είναι. αλλά είχε βγάλει τον ψηφιακό βοηθό, ρε, εσύ, τελευταία συνέντευξη τύπου που μας είχε κάνει πριν χρόνια, δεν ήταν για τον ψηφιακό βοηθό που θα συναγωνιστεί την Amazon. Καλά, εντάξει τώρα, οκ. Okay. Όχι Ήτανε. ελληνικά όμως. Εντάξει, όχι την Amazon και την Apple. Δηλαδή, ο στόχος ήταν πάμε να χτυπήσουμε ως MLS, ως εταιρεία την Amazon, την Apple και τη Samsung, υπενθυμίζω τα μοντέλα. Άστο, έχουμε ακούσει πολλά κουλά εκεί πέρα. Άστο. Άσου, σε παρακαλώ. Δηλαδή. Ναι, βγήκε σε πληστηριασμό αυτή τη βδομάδα το κτίριό του από ό,τι διάβασα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτή, πρόσεξε. Πραγματικά χαμένη, κατά την προσωπική μου άποψη, χαμένη ευκαιρία γιατί η εταιρεία είχε τεχνολογία. Απλώς την υλοποίησαν, πήγαν να την αξιοποιήσουν με λάθος τρόπο. Για μένα. Εντάξει. Δηλαδή να κάνουμε την ελληνική Apple. Όχι. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς την Apple. Δεν έχεις τα resources σαν χώρα να ανταγωνιστείς μια Αμερικάνικη, μια Κινέζικη, μια Ινδική εταιρεία. Να είμαστε στην Ινδία, σου λέγανε ναι. Από εδώ να πας, δεν έβγαινε. Αν πουλούσε την τεχνολογία, η MLS θα ήταν από τις καλύτερες ελληνικές εταιρείες και μάλιστα θα έχει πουληθεί τώρα και πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή μπορούσαμε να κάνουμε συζητήσεις τύπου ΜΚΕ. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ενδιαφέρον, έχουμε πολύ ενδιαφέρον είναι η Intracom Telecom και Open Fiber. Ναι, που ανακοίνωσε η Intracom Telecom ότι επεκτείνει συνεργασίες με την Ιταλική Open Fiber, σωστά, για Ναι. Fixed Wireless Access. Νομίζω ναι. Αυτό, ναι. Γιατί αυτό έτσι είναι μια διαφορετική οπτική για τα telecoms και για το κενό που πάλι σε προχθές σε ένα συνέδριο υποδομές και δίκτυα της Real ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν τα κενά και το χάσμα και τα λοιπά και ήταν εκεί πάροχοι που πάλι διεκδικούσαν και λέγανε ότι θα πρέπει και οι πλατφόρμες είπαν να συμμετέχουν στο κόστος ανάπτυξης των δικτύων όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται το τελευταίο Πάλι διάστημα. αυτή η συζήτηση. Πάλι αυτή η συζήτηση γιατί σου λέει το μεγαλύτερο τράφικ ας πούμε έρχεται από εκεί και ή τέλος πάντων αν σε δεύτερο, ειδικά αμυγό ελληνικό, ότι θα πρέπει κάτι να γίνει με το τέλο τη συνδρομητική τηλεόραση. Γιατί αν στρώνε το τέτοιο, αν δεν γίνεται κάτι, από πλευρά Υπουργείου ήταν ότι το εξετάζουμε. Κλασικό το, ξέρεις, πρέπει να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο, το περιθώριο, για να αυτό, άρα οι αποφάσεις δεν εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από το Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε σε συζητήσεις, διαβουλεύσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα, να σου πω, είναι ωραίο αυτό πάντω. Θα φύγουν οι άλλοι, θα πάνε Γερμανία, ακόμα συζητήσει θα είμαστε. Σαν τον τουρισμό είναι, θυμάσαι. Στον τουρισμό που, όλα, που το Υπουργείο Τουρισμού είναι, δεν είναι αρμόδιο για τα βασικά προβλήματα του Το τουρισμού. Υπουργείο Τουρισμού, να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν είναι αρμόδιο για τίποτα. Μπορεί για το μάρκετινγκ. Εντάξει. Λοιπόν, Αυτό αλλά. όντως έχει προβλήμα. Δηλαδή, ο κλάδο. Αλλά και εδώ στις τηλεπικοινωνίες, εγώ το ακούω αυτό που λένε για το τέλος της κινητής τηλεφωνίας και το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης. Οκ. Okay. Είναι χρόνια. Εντάξει, και έχουν δίκιο να το ζητάνε. Ναι, Απ' την άλλη πλευρά, όμως, ξέρεις, αυτό που τους είπε και ο Υπουργός, παιδιά, δεσμευτείτε για τα χρονοδιαγράμματά σας. Γιατί πάνε. Δεσμεύτηκα, Δημήτρη, νομίζω. Δεν δεσμεύτηκαν, θα καταθέσουν. Ναι, κάποιοι πρέπει να έχουν καταθέσει ήδη. Ο ΤΕ και η ΔΕΗ λέει ότι έχει καταθέσει. Ωραία. Νόβα και Vodafone περιμένουν. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Και επίσης υπάρχει και θέμα τι γίνεται στην περιφέρεια. Δηλαδή, το λέω, ας πούμε, πρόσεξε, το λέει ο Υπουργός Fixed για. wireless access. Εγώ μαζί σου. Εντάξει, Θα πω εγώ θα εγώ. πω το εξής για να το κλείσουμε κιόλας, για να κλείσουμε και το σημερινό επεισόδιο. Ότι στα Γιάννενα που έκανε ένα θέμα τις προάλλες για το οικοσύστημα που αναπτύσσεται εκεί πέρα. Πάσα αύριο στο Γιάννενα. Δεν το πάω, όχι. Okay. Ωραία θα ήταν. Ωραίο συνέδριο έχουμε για να μιλήσεις, αλλά δεν βγαίνει, δεν. Το
Ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι οι αεροπορικές συνδέσεις που δεν υπάρχουν πολλές απευθείας για προσελκύσεις στους ξένες επικίνδυνες. Και το δεύτερο δεν υπάρχει FTTE. Εντάξει, Πουθενά. όμως, λεπτάκι, για το FTTH θα το ακούσω. Τις αεροπορικές συνδέσεις δεν θα πάει μια αεροπορική εταιρεία να βάλει τα Μαζί σου. Γιάννενα στον προορισμό της. Πετάει το αεροπλάνο, χαλάει καύσιμα χωρίς λόγο. Πρώτα πρέπει να πάνε οι εταιρείες και Μα, μετά μαζί σου. Θέσεις. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Εντάξει, σου λέω ποιοι μου λέγανε τα προβλήματα. Και επίσης και εγώ ήμουν άνδρο και ήταν τραγικό το ίντερνετ. Η σύνδεση στο ίντερνετ. Δηλαδή. Όχι μόνο, δηλαδή δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω ούτε στο κινητό. Έχω περιόριστα δεδομένα από κάποιο πάροχο. Ρε παιδί μου, λέω, θα βάλω τα περιόριστα δεδομένα 5G, κάτι. Δεν! Έπιανα κεραία από την τζιά. Και την Έχει κύχνω. Σήμα. Σήμα, καμπάνα. Πώς το λέγανε, τη διαφήμιση. Θα σου πω off the record κάτι πάνω σε αυτή τη διαφήμιση. Εντάξει, όταν κλείσουμε, λοιπόν. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που επιλέξατε και αυτή την εβδομάδα εμάς για την τεχνολογική ενημέρωσή σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το... Την... Α, δεν ξέρω. Θα δείξει, γιατί είναι αυτό, κυβερνή, ναι. Θα είμαστε αδελφούς. Θα είναι δύσκολο την άλλη εβδομάδα να κάνουμε επεισόδιο. Αλλά... Θα προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση. Είδομεν, ναι. Αλλά συντονιστείτε. Κάντε like, εγγραφή στα social media, στο Spotify για να παίρνετε, και στο YouTube για να παίρνετε ειδοποίηση απευθείας για το πότε βγαίνει το καινούργιο επεισόδιο. Του απλά ψηφιακά. Περιμένουμε και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye. Γεια. Yeah.